πάρει. Φωνάζει το μωρό με στην τάξη, σκάστε. Συνεχόμενο. Και όταν πάω να πάρω τον λόγο, τι μου απαντά, μάσκερες, πάρα πολλά άτομα. Εγώ λάδι μου είστε από την πρωτεύουσα και εσείς οι στήρια μεσόνις είστε μαχημένοι στο καρναβάλι και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Απάντηση καθηγήτρια. Πάει και τούτο. Προσπερνούν το ίδιο σημασία. Περνούμε. Πριν κανένα μήνα, στην τάξη δημόσια συγκεκριμένη καθηγήτρια, λέει στο αγόρι δίπλα που κάθεται από το γιο μου, συγγνώμη δεν εκφράσω αυτήν την λέξη, αλλά πρέπει, έγκανε που είσαι και κοντός, είσαι και ομοφυλόφιλος. Και έγινε θέμα από τις γονείς. Πρώτο, μετά από λίγες μέρες, δικό μου μωρό στην ίδια τάξη, όχι δικό μου μωρό, συγγενικό μου μωρό, στην ίδια τάξη υποφέρει από άγχος. Όταν είσαι διαγώνισμα, καμία λεπτό. Ναι. Και ξέρουν το οι καθηγητές. Μια σωστή καθηγήτρια, όταν ένα μωρό κάνει εμετό, τι θα έκανε, να την απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τι θα έκανε στο μωρό που θα έκανε εμετό. Τι έκανε η συγκεκριμένη. Τη είπε, είμαι διαθέσιμη να σου το βαφτίσω. Να. Να σου το βαφτίσω. Υπονώντας. Ότι είμαι έγκυος. 14 χρονών μωρό. Μείνετε μαζί μας, κυρία Παναγιώτου. Ο κύριος Χατζηγοσοκράτους είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χατζησάβα, συγγνώμη. Κύριε Χατζησάβα, είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή από πλευράς ο ΕΛΜΕΚ. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Έχω ακούσει αυτά που έχει πει η μητέρα. Βεβαίως, εντάξει, τέτοιου είδους περιστατικά νομίζω πρέπει να θέσουμε στις διευθύνσεις των σχολείων, όπως έχω δει προηγουμένως, και η διευθύνση του κάθε σχολείου μπορεί να επιληφθεί σε κάθε περίπτωση. Κυρία Παναγιώτου, αλλά απευθυνθήκατε στη διεύθυνση του σχολείου. Μάλιστα, να καταγγείλετε. Τι σας είπε. Γι' αυτό με έφταλασε έξω από τα ρούχα μου. Τι σας είπε. Με ρωτήσαν το μωρό, όταν του είπαν προχτές πάλι συγκεκριμένη καθηγήτρια, λέει του, ρώτησε τι βαθμούς θέλετε να σας βάλω. Και έφτιαξε τη σειρά του γιού μου, και λέει του, α, εσένα πρέπει να ρωτήσουμε τη μάνα σου τα βαθμούς θέλεις. Για να μην έρχεται στο σχολείο να μας δημιουργά προβλήματα. Ενώ δεν τις τάξεις όλοι. Λοιπόν, το είπατε. Ναι, το είπατε στη διεύθυνση. Στη διευθύντρια, η ώρα 1 και 10, μόλις με πιάσουν το μωρό. Ήμουν στο σχολείο. Στέφομαι έξω από το γραφείο της διευθύντριας, στο σταυρό που σας κάνω. 15 λεπτά την περίμενα.